Το ατύχημα που είχε με το στρατιωτικό του όχημα τύπου Jeep, υπαξιωματικός της Εθνικής Φρουράς, ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Άμυνας, ο Ανδρέας Τηλιανού, θα μας ενημερώσει πρώτα για την κατάσταση της υγείας του υπαξιωματικού. Καλή σας μέρα, κύριε Τηλιανού. Καλή σας μέρα, κυρία Σάβα, σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, πείτε μας πρώτα για την κατάσταση υγείας του μέλους της Εθνικής Φρουράς. Κοιτάξτε, η κατάσταση της υγείας δεν έχει μεταβληθεί, παραμένει σε σοβαρή κατάσταση. Όπως γνωρίζουμε, οι πρώτες 48 ώρες, όπως μας έχουν πει οι θεράποντες ιατροί, είναι οι πιο κρίσιμες. Υπάρχουν ενθαρρυντικά σημάδια για την εξέλιξη της υγείας του, όμως πρέπει να αναμένουμε τις πρώτες 48 ώρες για επίσημο ιατρικό ανακοινωθέν. Ναι. Πού ο τραυματισμός του τι είναι, κρανιοκεφαλική κάκωση? Όχι, αυτό είναι το ευτύχημα και αυτό είναι το ενθαρρυντικό που αναφέρω. Ευτυχώς, μέχρι στιγμής, όλες οι εξετάσεις που έχουν γίνει στον εγκέφαλο, ναι, αυτός δείχνει καθαρός. Άρα, πού είναι τα τραύματά του, πού έχει τραυματιστεί? Είναι στο θώρακα, μάλιστα, και κάποια κατάγματα. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Στυλιανού, τι ακριβώς συνέβη? Γνωρίζω ότι η αστυνομία τώρα ερευνά, στη συνεργασία με την Εθνική Φρουρά, τα αίτια του ατυχήματος. Ήταν εν ώρα υπηρεσίας, κάπου πήγαινε με το υπηρεσιακό, ναι, στρατιωτικό. Πολύ σωστά. Ήταν σε ώρα υπηρεσίας, με όχημα το οποίο είχε κίνηση η αφετηρία τη Λευκωσία και συγκεκριμένα τη Λεκατάμια, για να μεταβεί σε εκπαίδευση που συμμετείχε στην επαρχία της Λάρνακας. Και την δεδομένη στιγμή ήταν η επιστροφή του στη βάση του για να σταθμεύσει το όχημα. Εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα, όπως μας έχει ενημερώσει η αστυνομία. Δεν έχουν καταλήξει ακόμα σε επίσημη ενημέρωση. Είναι πολλά αυτά που εξετάζουν. Ένα από αυτά ήταν και οι κακές καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν τη συγκεκριμένη στιγμή στο συγκεκριμένο σημείο του δρόμου της περιοχής, ναι, που κοντά ότι... στην Αλάμπρα. Έτσι, προς την έξοδο της Αλάμπρας, παρέκλει της πορείας του με αποτέλεσμα να πέσει από τη γέφυρα, να καταλήξει σε πλαγιά. Ενημερώθηκε έγκαιρα κάποιος για τον απεγκλωβισμό του, την επιχείρηση διάσωσης? Βέβαια, από διερχόμενα οχήματα ενημερώθηκα άμεσα η στρατονομία, το κλιμάκιο που εδρεύει στην περιοχή της νήσου. Αμέσως κατέφτασε στην περιοχή και από το κλιμάκιο της νήσου και από η Λευκωσία. Ειδοποιήθηκε αμέσα στενοφόρο, το οποίο τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Έγιναν όλες οι απαραίτητες εξετάσεις. Μετέβηκε στο χώρο και η τροχέα από τον αστυνομικό σταθμό πέρα χωρίου νήσου. Έκαναν με τη στρατονομία σε συνεργασία την αυτοψία τους, έκαναν τις απαραίτητες εξετάσεις, περισυνέλεξαν όλα τα τεκμήρια που θα τους βοηθήσουν για να εξάξουν ένα ασφαλές συμπέρασμα. Και το όχημα μεταφέρθηκε στις εγκαταστάσεις της Εθνικής Φρουράς για να γίνει ο απαραίτητος έλεγχος από την ηλεκτρομηχανολογική υπηρεσία και τμήμα της Εθνικής Φρουράς του τεχνικού. Γίνονται συχνά έλεγχοι στα υπηρεσιακά οχήματα, τα στρατιωτικά? Να δούμε μήπως έχει να κάνει κάτι με τα φρένα κλπ. Βεβαίως γίνονται συχνοί έλεγχοι. Γίνεται ο έλεγχος καταρχάς από τον ίδιο τον οδηγό πριν την εκκίνηση της κίνησής του και υπογράφει και συγκεκριμένο έντυπο, τα οποία έντυπα αυτά ήταν όλα συμπληρωμένα, εξ όσων έχω ενημερωθεί, από τη στρατονομία. Είχαν γίνει όλοι οι έλεγχοι, είχε περάσει το αιμωτή του. Το αυτοκίνητο δεν είχε κάτι που να μην του επέτρεπε να κινηθεί. Μάλιστα. Λοιπόν, θα το δείξει κιόλας ο πρόσθετος έλεγχος, μας λέτε. Κύριε Στυλιανού, τώρα, μιας και σας έχουμε για αυτό το ζήτημα, που ευχόμαστε να πάει καλά ο άνθρωπος, καλά στην υγεία του, έχουμε μια επιστολή του ΠΑΣΠ προς τον Υπουργό Άμυνας, που έχει να κάνει με τις διευκολύνσεις στρατεύσιμων ποδοσφαιριστών. Υπάρχει κάποια συμφωνία, διάταγμα μεταξύ σας και του ΚΟΑ, έτσι ώστε όταν τελειώνουν τα πρωταθλήματα να μην μπορούν να έχουν την έξοδο που είχαν για σκοπούς, αν θέλετε, προπόνησης και άλλος πώς? Υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός? Εντάξει, είναι μια πρόνοια που υπάρχει στη διαταγή που εφαρμόζουν όλες οι μονάδες της Εθνικής Φρουράς, ότι με το πέρας των πρωταθλημάτων σταματούν να δίνονται οι διευκολύνσεις ή μειώνονται αναλόγως του αθλήματος και της συμμετοχής που είχε ο στρατεύσιμος στα διάφορα αθληματικά αγωνίσματα. Είναι εις γνώση μου η επιστολή, την έχω διαβάσει. Εκτιμώ ότι θα διευθετηθεί μια συνάντηση πολύ σύντομα με τον ΠΑΣΠ για να επιληθεί και αυτό το ζήτημα. Ναι, γιατί αυτό που λένε είναι ότι μπορεί να έχει τελειώσει το πρωτάθλημα, αλλά συνεχίζεται και η προπόνηση και οι προετοιμασίες. Εκεί είναι χρήσιμος ο χρόνος αυτός. Δηλαδή να μπορούν είμαστε ανοιχτοί να συζητήσουμε, κυρία Σάβα, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Ολόκληρη τη χρονιά, από τον Σεπτέμβριο, Αύγουστο-Σεπτέμβριο που ξεκινούν τα πρωταθλήματα, μέχρι και τον Μάιο, αρχές Ιουνίου, όλοι αυτοί εξυπηρετούνται. Εκτιμώ σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, διότι γνωρίζω εξιδίοντα το συγκεκριμένο κομμάτι της νομοθεσίας και νομίζω ότι με ένα διάλογο στον οποίο έχει ζητήσει ήδη ο ΠΑΣΠ όλα θα επιληθούν. Εξιδίων λέτε ότι έχετε και εσείς παιδιά στο στρατό που χρειάζονται. Όχι, ήμουνα στις μονάδες που είχα αρκετούς στρατεύσιμους αθλητές, τους οποίους εξυπηρετούσα με βάση τις πρόνοιες αυτής της συμφωνίας με τον ΚΟΑ. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ κύριε Στηλιανού, σας χαιρετώ. Να είστε καλά κύριε Σάβα.